Δεν συνηθίζεις ποτέ ούτε την αδικία, ούτε τον πόνο. Άμα το συνηθίσεις, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Είσαι κομμάτι πάντα αυτών των ανθρώπων. Καλείσαι να παίξεις ένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους. Ο Σύλλογος από την ημέρα που ξεκίνησε επίσημα να υπάρχει, από το 2006, είναι η καρδιά του οικισμού. Ο σκοπός είναι τα παιδιά των Τσιγκάνων να γίνουν και αυτοί επιστήμονες. Να έχουν μία κανονική ζωή όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης ή Ευρωπαίος πολίτης. Ό,τι υπάρχει στους μη Τσιγκάνους, δεδομένο, για μας να μην είναι πολυτέλεια. Ένας που δεν ανήκει στους πολλούς στις μέρες μας, τις περισσότερες φορές δεν χρήζεται τη ίδια αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας, ενώ έχουν κατακτήσει θέσεις, θα αναφερθώ στους Ρωμά, στον κοινωνικό, πολιτικό, βίο, επιστημονικό, δεν λένε ότι είναι Ρωμά. Εμέσως είναι και αυτό ένα από τους τομείς που θίγονται τα δικαιώματα των ανθρώπων, η ελευθερία τους δηλαδή. Αυτό που με εγωιτεύει πολύ και που είναι συνεχώς πρόκληση δυστυχώς στις μέρες μας είναι ο άνθρωπος που έχει δίκιο να μπορεί να το διεκδικήσει και να το αναδείξει. Είναι κάτι που είναι πρώτη φορά μια γυναίκα σε έναν οικισμό να μπει μπροστά και να ζητήσει πράγματα. Είναι δύσκολο να σε καταλάβουν οι μη Τσιγκάνοι και είναι δύσκολο να σε καταλάβουν μέσα στον οικισμό η ίδια σου οικογένεια, ότι αυτό το παιδί έχει τρελαθεί ή σκέφτεται. Η αλήθεια είναι κατά βάθος και εγώ φοβόμουνα, αλλά έπρεπε κάτι να κάνω. Και τελικά αυτό έχει σημασία μεγάλη, να νιώσεις ότι είσαι ελεύθερος, να παλέψεις για ότι είσαι ελεύθερος και να μπορείς να έχεις τα ίσα δικαιώματα με όλους τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους, τους οποίους αποτελείς μέλος μιας ομάδας. Το 2010, με προσκαλέσανε από το Υπουργείο Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, σε ένα πρόγραμμα πάνω στα δικαιώματα, πάνω σε συνεργασίες με διάφορους άλλους φορείς για θέματα των Τσιγκάνων. Για μένα όλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμα και πιστεύω ότι αρκετά από αυτά τα έχω αξιοποιήσει. Το 2004, λοιπόν, συμμετείχα στο International Visitor Program της Αμερικανικής Πρεσβείας. Την επόμενη χρονιά ήρθαν σε επαφή μαζί μου από το Υπουργείο Εξωτερικών και ζητούσαν ένα δικηγόρο να εκπροσωπήσει το πρώτο θύμα παράνομης διακίνησης στην Ελλάδα με τον καινούριο νόμο, που από πλημέλη ήταν σε κακούργημα. Ήταν η πρώτη καταδικαστική απόφαση που η Ελλάδα κέρδισε, ας πούμε, εναντίον της παράνομης διακίνησης και δεν θα είχα δεχτεί να την αναλάβω αν δεν είχα αυτή την πολύτιμη εμπειρία με το ταξίδι και για μένα από τότε άλλαξε ολόκληρη η ζωή μου και η καριέρα μου. Πολλές φορές έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση όταν λένε «Τι δουλειά κάνεις?». Δεν είναι δουλειά. Αυτό είναι όλη μου η ζωή.